Ο Μάρτης είναι γδάρτης και της showbiz παλικοκάφτης. Ακολουθεί εκτενές και αναλυτικό κατηγορό. Το 2002, στις 7 του Μάρτη, σε μια λαμπερή βραδιά με παρέλαση διεθνών αστέρων, βραβεύτηκε στο Μόντε Κάρλο η Δέσποινα Βανδύ, ως η Ελληνίδα τραγουδίστρια με τις περισσότερες πωλήσεις. Είναι πάρα πολύ μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε εδώ απόψε. Ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί. Κάνουμε απλώς την αρχή. Μια μέρα μετά, το τηλεοπτικό μπαρ άνοιξε τις πόρτες του και ταυτόχρονα έκανε πρεμιέρα εκπομπή για ενδελεχή σχολιασμό του μπαρ και του Big Brother με παρουσιαστές δύο ειδικού, τον Κώστα Μπόβολο και τη Μέρι Σκόρδη. Θυμάσαι πως μπήκε έτσι μέσα. Γεια σας, Κέννη, καλό! Λοιπόν, και τρέλα. Θέλω να σου πω κάτι. Σε διακόπτω, sorry, αλλά όλοι δεν μπορώ, έτσι είμαι εγώ. Τι να κάνω. Έτσι ήσουν εσύ, σε θυμάμαι. Το 2003, στις 5 του Μάρτη, έτοιμη να λανσάρει το Rue La Parfum, ήταν η εθνική μας παρουσιάστρια, μετά από αποδοχή πρότασης που δέχτηκε από γερμανική εταιρεία. Αυτή η αφροντίβα, όσο και αν δυσκολεύεστε να το πιστέψετε, είναι η Άννα Βύση, στο λαμπερό αποκριάτικο πάρτι του Πέτρου Κωστόπουλου. Εκεί με πιο αυστηρή κουπ ήταν και η Δέσποινα Βανδύ και ήταν η πρώτη φορά που οι δύο κυρίες συναντήθηκαν. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούσαν για εξαιρετικό κλίμα μεταξύ τους με αποκορύφωμα μια χειραψία. 4 μέρες μετά έκανε πρεμιέρα το The Wall, το show που ήθελε να αποδείξει πως λαός και κολονάκι δεν είναι όλοι το ίδιο. Εκείνη τη μέρα έπρεπε να είχαμε καταλάβει τι μας περίμενε. Έχω παντρευτεί 2 φορές και έχω χωρίσει. Και δευτερόλεπτο. Το 2004, στις 6 του Μάρτη, ο Κώστας Φραγκολιάς πόζαρε σε ρόλο εσταυρωμένο. Τα μάτια του ήταν υγρά από τα δάκρυα και αίμα έτρεχε από τις πληγές που το έκαναν τα βέλη, που όπως είπε, είχε δεχτεί λόγω της σχέσης του με την Αναβίση. 3 μέρες μετά, για 5 ώρες, κλείστηκε σε λονδρέζικο τηλεφωνικό θάλαμο η Κέτι Γαρμπή για τα γυρίσματα βίντεο κλιπ. Το κρύο τσουχτερό και ο αέρας τόσος που ανάγκασε τον Τρίφωνα Σαμαρά να την κυνηγάει με τη λάχνη. Το 2005, στις 5 του Μάρτη, ο μάχημος Γιώργος Λιάγκας συμμετείχε σε εντυπωσιακή άσκηση ειδικής μονάδας καταδρομών του στρατού για την ανακατάληψη βραχονισίδας. 3, 2, 1, απογείωση τώρα. Ακούει, over. Γιώργο, έτσι όπως γυρνάς από το Αιγαίο, μου φέρνεις αμυγδαλωτά. Μη μου πεις πως δεν σταμάτησε να τσιμπήσεις. Μια μέρα μετά έκανε πρεμιέρα το σοου του Τάκη Ζαχαράτου «Ζω ένα δράμα». Δυστυχώς, ο τίτλος ήταν προφητικός και τα νούμερα χαμηλά. Χτύκιασα μ' αυτό το βλέμμα σου. Την επόμενη μέρα, ο Βασίλειος Κοστέτσος θυμήθηκε τις μεγάλες στιγμές που έζησε με τα International Top Models και παράλληλα έγινε έξαλλος με τα ντόπια μανκέν. Και οι Ελληνίδες σας παρακαλάς να έρθουν σε ένα φιλανθρωπικό και σου λένε, αχ, χρυσό μου, δεν μπορώ, ξέρεις, έχω να πάω, ξέρω, κάπου αλλού κτλ. Το 2006, στις 7 του Μάρτη, κάμερες τρύπωσαν στο καμαρίνι της Σοφίας Αλιμπέρτη και θαμπόθηκαν από την άνεση και τη χλειδί. Καμπίνα υδρομασάζ, τζακούζι και ένα διπλό κρεβάτι στρωμένο με σοκολατάκι. Όλα τα κομφόρ. Την επόμενη μέρα, το βροντερό παρόν στην εκπομπή Altsandri News έδωσε η Άντζελα Δημητρίου. Αποθεώθηκε από κοινό και παρουσιαστή και έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Θα έρθει και στο θέατρο. Θα έρθει στο θέατρο. Και μου δίνεις και το λόγο σου ότι μια μέρα θα πάμε να δούμε και την ταινία. Αχ, μέχρι αυτό δεν μπορώ. Σε παρακαλώ. Κοίταξε, αν είχε κάνει έστω και ένα σχόλιο, μπορεί και να το δεχόμουν. Δώσε μου το λόγο. Όχι, δεν μπορώ. Σε παρακαλώ, είναι η υγεία μου κλονισμένη αυτή την καιρό. Έλα, πάμε. Να το πάμε μαζί, θα σου δώσω χαπάκι, ειδικό. Το 2007, το μεσημέρι της 5ης Μαρτίου, βγήκε από το μευτήριο με τα δίδυμα κοριτσάκια της η Ελένη Πετρουλάκη. Μια χαρά, τι να σου πω. Εσύ κρατάς την πρώτη ή τη δεύτερη τώρα? Εγώ κρατάω την πρώτη. Πώς θα τις ξεχωρίζεις? Ξεχωρίζουν, ναι. Μια μάνα πάντα ξεχωρίζει. Δεν το συζητώ. Την ίδια μέρα έλαβε χώρα άλλη μία συγκινητική τελετή. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου βάφτισε την κόρη της Αγελάδας Κλάρα, βάζοντας ακόμα ένα λιθαράκι στην γκροτέσκο τηλεπερσόνα του. Μια μέρα μετά, με τα καλύτερα λόγια, μίλησε η Ζέτα Μακρυπούλια για την παρουσίαση του ελληνικού τελικού από τον Φώτη και τη Μαρία. Εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Δηλαδή, δεν πήγαν να κάνουν κάτι πρόχειρο εκεί. Δούλεψαν πάρα πολύ γι' αυτό. Το 2008, στις 6 του Μάρτη, Καλομήρα εξήγησε γιατί δεν μιλά καλά ελληνικά. Πήγα ελληνικό σχολείο και δεν μου άρεσε η δασκάλα μου, γιατί δεν ξέρω, δεν ένιωσα καλά. Μέσα στην τάξη και έκλαιγα κάθε Σαββατοκύριακο, έκλαιγα στα την τρίτη. Δεν θέλω να πάω στο ελληνικό σχολείο, δεν θέλω να πάω στο ελληνικό σχολείο. Να που μου ήρθε τώρα, τέλος πάντων. Μια μέρα μετά είχε βουήξει ο κόσμος από τις φήμες που ήθελαν την Αναβίση να έχει παντρευτεί κρυφά στο Λονδίνο. Ήταν αλήθεια? Όχι. Δεν παντρεύεστε? Όχι. Την δεν παντρεύτηκα δηλαδή.
σε αποκαλυπτικές πόζες με δύο σταρελά στη Δούκη Σονομικού και την Ευαγγελία Ραβανή, φωτογραφήθηκε ο Σάκης Ντουρμπάς. Τρεις μέρες μετά έκανε πρεμιέρα το reality στο οποίο ο Ηλίας Ψινάκης, η Νίκη Κάρτσονα και ο Ηλίας Πανταζόπουλος έψαχναν τον πιο σεξι Έλληνα και την πιο σεξι Ελληνίδα. Δεν το θυμάστε? Μην ανησυχείτε, σχεδόν κανείς.